ο Αλέξανδρος Μάνος και σας καλωσορίζω στη σειρά podcast της Lifeo, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένη μας τη Χρυσή με την οποία θα μιλήσουμε για τα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από το σεξ των plus size ανθρώπων και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα καταρρύψουμε όλα με αποστομωτικό τρόπο. Εσείς, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Επίση, περιμένουμε τι ενδιαφέρουσε ιστορίε σα με mail στο podcast at life .gr, προκειμένου να έρθετε και να τις συζητήσουμε μαζί με ανωνυμία και όλη τη φροντίδα του κόσμου. Είναι τα podcast της Life. Γεια σου Χρυσίδα. Γεια σου Αλέξανδρε. Τι κάνεις. Είμαι καλά, τώρα που σε είδα πολύ καλύτερα, ήρεμη, στο στούντιο, πρωτοφανή, όχι πρωτόγνωρη εμπειρία θα πω. Ευχαριστώ που με κάλεσε στο podcast σου. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και που θα πούμε κάτι το οποίο δεν σου κρύβω ότι το έχω σκεφτεί πάρα πολλέ φορέ ερχόμενο σε επαφή είτε με άτομα που είναι plus size, είτε κάνοντα κουβέντε γύρω από αυτά τα θέματα κοινωνικά, που βλέπει Πόσα στερεότυπα και πόσε περίεργε και άκυρε αντιλήψει υπάρχουν για τη σεξουαλική ζωή αυτών των ανθρώπων. Για λίγο σε μπέρδεψα με την Ιωάννα Μαλέσκου. Είσαι τόσο σοβαροφανή, αυτή τη στιγμή, που οριακά θα σου απαντώ και εγώ με τον ίδιο τόνο. Α, τι θα, θα ήθελε, Αλέξανδρε αγαπημένα, να μάθει για την ερωτική ζωή των πλάσσα Άιτ. Είμαι εδώ για να σου λύσω οποιαδήποτε απορία. Ε, λοιπόν. Θα ξεκινήσω από το βασικό. Ένιωσε ποτέ τα κιλά να επηρεάζουν τη σεξουαλική σου ζωή. Και αν ναι, με ποιο τρόπο. Λοιπόν, αρχικά α καταρρύψουμε λίγο το στερεότυπο ότι τα κιλά επηρεάζουν τη τεχνική. Οκ. Okay. Καλπάζω. Για ποιον αναρωτιέται. Γιατί πολλέ φορέ ε, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στι τεχνικέ μια ερωτική συνέβρεση. Ο μόνο τρόπο ε, ως επιτοπλίστων που επηρεάζουν τα κιλά ε, μια συνέβρεση είναι η ανασφάλεια και μόνο. Δηλαδή, υπάρχουν ηλικίε και περισσότερο οι εφηβικές ηλικίε, γιατί βλέπω και τον εαυτό μου, που νιώθουν ότι δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα, obviously. Και αντίστοιχα ένιωθα κι εγώ, α πούμε, όταν ήμουν 17 χρονών και μπήκα στη διαδικασία να έχω μια α, ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία με τον άνθρωπο που ήμουν σε σχέση. Για πολύ καιρό ε, δεν είχα βγάλει την πλούζα μου. Ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί και την πλούζα μου την έβγαλα ε, ένα χρόνο αργότερα. Φυσικά ο άνθρωπο αυτό με αντιμετώπισε με πάρα πολύ ε, σε μεγάλο σεβασμό και κατανόηση όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάστηκε να λεχθεί ποτέ. Δηλαδή, γιατί δεν βγάζει την πλούζα σου ή οτιδήποτε. Και με υπομονή, θα έλεγα ότι με αντιμετώπισε. Και έτσι κάπως ξεπέρασα την ανασφάλειά μου και άρχισα να βλέπω λίγο. Ε, Πιο αληθινά αυτό που συμβαίνει. Ένα άνθρωπο όταν βλέπει το σώμα σου, είτε με ρούχα είτε χωρί, δεν έχει καμία διαφορά. Ψυχανεμίζεται πώ μπορεί να είσαι κάτω από τα ρούχα, ιδίω από τη στιγμή που υπάρχει η αφή. Οπότε καταλάβω ότι όλε αυτέ οι σκέψει ε, είναι άνευ λόγου στο μυαλό μου. Οπότε επιστρέφω στην ερώτηση που έκανε ότι ε, το μόνο εμπόδιο στην ερωτική συνέβριση με έναν άνθρωπο σε σχέση με το βάρο είναι καθαρά η ανασφάλεια που νιώθουμε. Μου πρόλαβε την επόμενη ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω. Τέτοια είμαι. Και ήθελα να σε ρωτήσω γιατί το έχω ακούσει και η αλήθεια είναι ότι στο άκουσμα και μόνο αισθανόμουν αρκετή ντροπή για αυτόν που το είπε. Ε, έχω ακούσει λοιπόν ανθρώπου να θεωρούν ότι ένα άνθρωπο με αρκετά κιλά ή plus size ή whatever θέλει ο καθένα να χαρακτηρίζεται, να θεωρεί ότι ένα τέτοιο άνθρωπο είναι ανικανοποίητο σεξουαλικά. Αυτό μου το απάντησε, Mm -hmm. Με το κάλπασμά σου. Τον καλυπασμό σου. <laughs> Μιλήσω για τεχνική. Τον ερωτικό καλπασμό <laughs> και τεχνική. Ναι, οπότε φαντάζομαι ότι συμφωνούμε σε αυτό πω όντω δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Λοιπόν, έρχομαι Αν και, και επιβεβαιώνω. Αυτό βασικά... που έχει τα κιλά ή δεν έχει τα κιλά έχει μια καλή εικόνα για τον εαυτό του και αυτοπεποίθηση να πάει να διεκδικήσει το σεξ που θέλει να κάνει. Θα καταρρύψω το στερεότυπο αυτό με ένα άλλο στερεότυπο πολύ κακό. Ακούω. Ο κακό λαό λέει. Δεν έχω δει το χωρί γυαλιά και χοντρή χωρί γκόμενο. Δεν υφίσταται πλάσα η γυναίκα που να μην έχει συντροφιά, γιατί από αρχαιοτά των χρόνων ένα σώμα χυμόδε, είτε ευρύγορο θα έλεγα, ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό. Πιστεύω, εικάζω, ότι προσφέρει μια οικειότητα, μια φροντίδα. Πόσο μάλλον μια γυναίκα με μεγάλο στήθο είναι ε, πιο οικία σε έναν άντρα, δεδομένη τη θυλάσεω, α πούμε. Οπότε στην επιλογή των ανδρών, είμαστε η πρώτη επιλογή. Είμαστε η τελευταία επιλογή στην επισημοποίηση μια σχέση. Στο σεξουαλικό τομέα, είμαστε η πρώτη επιλογή, συνήθω. Οπότε είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι μια γυναίκα πλασάει, δεν έχει σεξουαλική ζωή. σα ίσα έχει πολύ χορτά τη σεξουαλική ζωή. Έχει μια ανισότητα όμω στο σεβασμό. Δηλαδή. δηλαδή Ευτυχώ. Δεν μου έχει συμβεί. Έχω ακούσει πολλέ μαρτυρίε όμω και δεδομένου ότι η δουλειά μα και εμού και εσού είναι οι ιστορίε των ανθρώπων που μοιράζονται μεταξύ μα. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο ένα άντρα να κρύβει το πάθο του για μια γυναίκα α, που είναι πλασάει, δηλαδή να συνευρίσκεται μαζί τη, αλλά να ντρέπεται να κυκλοφορήσει μαζί τη. Ένα άνθρωπο ανασφαλή. Τώρα μιλάμε για μια κόντρα ανασφαλιών, μια κοπέλα η οποία έχει ήδη ανασφάλειες με τον εαυτό της, με έναν άνθρωπο που έχει ίδιο εξίσου ανασφάλειες με τον εαυτό του, είναι δύο ίδιοι άνθρωποι, δύο ίσοι άνθρωποι με τα ίδια πάθη Κι όμως ο ένας στερεοτυπικά θεωρείται υπό γιατί απλά οι ανασφάλειες του φαίνονται. Φαίνονται από γυμνομάτι, φαίνονται στο δρόμο, φαίνονται στο σχολείο, φαίνονται παντού. Οπότε μιλάμε για ισότητα στα προβλήματα και στα κόμπλεξ αλλά είμαστε πιο ευάλωτη στο να κάζει κανεί για το πώ ζούμε εμεί, τι σκεφτόμαστε εμεί και τι έχουμε στη ζωή μα. Γιατί απλά μπορεί να το δει με γυμνό μάτι. Μάλιστα. Τι, γιατί έπεσε έτσι, σε βλέπω, έπεσε. Δεν σου κρύβω ότι σαν άνθρωπο στεναχωριέμαι όταν τα ακούω αυτά, γιατί το έχω βιώσει σε πολύ, 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 πολύ μικρό βαθμό όταν είχα και εγώ παλιότερα κάποια κιλά παραπάνω για τα δικά μου δεδομένα, αυτά που θεωρούσα εγώ παραπάνω. Και χωρί κάποιο να με έχει καν αντιμετωπίσει άσχημα, αντιμετώπιζα τον εαυτό μου εγώ πάρα πολύ άσχημα. Mm -hmm. Και ευτυχώ ή δυστυχώ αυτό συνέβαινε σε μια εποχή που δεν ήμουν σεξουαλικά ενεργό, ήμουν έφηβος Οπότε δεν είχα μπει στη διαδικασία όλο αυτό να μεταφραστεί κάπω και να επηρεάσει αρνητικά είτε την εικόνα για τον εαυτό μου, είτε το σεξ που θα έκανα, είτε αυτό που λε πει μετά να ντραπεί κάποιο να με κυκλοφορήσει έξω, να ντραπεί να επισημοποιήσουμε τη σχέση μα και μου φαίνεται ότι είναι τρελό να το βιώνει αυτό κάποιο, όπω και άλλα πολλά πράγματα. Και άσχημο και στενάχωρο γιατί δεν αξίζει κανέναν. Δηλαδή, ναι, ακούγουμε σαν να εύχομαι παγκόσμια ειρήνη τώρα. Ε, αλλά που είσαι, στα ρελά. Με στεναχωρεί. <χαι> με στεναχωρεί πολύ αυτό. Λοιπόν, ε, για να μην είμαστε απόλυτοι, αυτό το ρατσισμό το βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι παντό τύπου. Δεν είναι απαραίτητο και μόνο. Για και για πολλού λόγου. Όσο υπάρχουν άνθρωποι με κόμπλεξ, είναι λογικό να υπάρχουν και άνθρωποι με ανασφάλειε εξαιτία αυτών. Ε, υπάρχουν θύματα, υπάρχουν και θύτε αντίστοιχα. Δεν υπάρχει άντρα που θα πει Δεν κυκλοφορώ μόνο μία κοπέλα η οποία είναι ε, ευρύχωρη. Μπορεί να πει Δεν κυκλοφορώ μία κοπέλα η οποία το στυλ τη είναι πιο γκόθη. Ντρέπομαι. Μπορεί να μ' αρέσει, αλλά ντρέπομαι. Δεν μπορώ να την κυκλοφορήσω γιατί είναι υπερβολικά αδύνατη. Δηλαδή, α μην θυματοποιούμαστε μόνο εμεί. Όλοι είμαστε κατά βάση θύματα. Απλά είμαστε λίγο μία πιο ευάλωτη κοινότητα, δεδομένου αυτό που είπα πριν. Ε, είμαστε πολύ εύκολοι να κρυθούμε γιατί φαίνεται με γυμνό μάτι η ανασφάλειά μα, το σώμα μα, όλα αυτά. Κρίνει κανεί χωρί καν να μα μιλήσει. Γιατί απλά την χάνει να φαίνεται. Και μια και το ανέφερε και πριν, ότι αυτά τα άτομα είναι συνήθω η πρώτη επιλογή αρκετών ανθρώπων, θα ήθελα να σου ζητήσω να μου επιβεβαιώσει ή να μου καταρρύψει το ζήτημα του φετίχτων κιλών. Α, το χειρότερο. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπου προσωπικά οι οποίοι έχουν πάρα πολύ έντονο αυτό το φετίχ και σε αυτή τη στήλη δεν κρίνουμε κανένα φετίχ αλλά ήθελα να ρωτήσω αν εσύ από τη δική σου μεριά έχεις ε, νιώσει είτε να σε φλερτάρει κάποιος πολύ πιο έντονα με κύρια και πρώτη αιτία τα κιλά ή να έχεις ενδεχομένως νιώσει ότι αν ήμουν 30 κιλά κάτω δεν θα με κοίταζε κανένα, θα είχα παρόμοιο πρόσωπο Παρόμοιο σώμα, παρόμοια μαλλιά. Ξέρω εγώ, δεν θα έχει αλλάξει κάτι τόσο πολύ πάνω μου. Δεν είμαι κατά το φετίχ, με την έννοια ότι ο καθένα έχει δικαίωμα να έχει τα δικά του, ό,τι θέλει να κάνει στο κρεβάτι του. Κουλ. Cool. Είναι παράλογο να φετιχοποιείσαι σαν άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει. Υπάρχουν παντό πάρα πολλοί τύποι ανθρώπων που γίνονται φετίχ. Δεν μπορώ, ο σύντροφό μου ή ο εκάστοτε άνθρωπο που μπορεί να βγαίνω να με βλέπει σαν φετίχ. Μία φορά στη ζωή μου αντιλήφθηκα ότι ο σύντροφός μου είχε αποκλειστικές επιλογές μόνο πλασάις γυναίκες. Και αυτό να το δηλώσω, επειδή έχω μιλήσει και με πραγματικά πολλές κοπέλες πλασάις, συχαινόμαστε να μας φετυχοποιούν. Αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ... κάτι δύσκολο να αρέσει σε κάποιον και κάτι πολύ εύκολο να λατρεύει εντό εισαγωγικών ω διαστροφή. Και να αναγνωρίζεται ω διαστροφή. Είναι το χειρότερο. Είναι σαν να σου λέω επειδή είσαι ο Αλέξη, μ' αρέσει, γιατί εμένα μ' αρέσουν μόνο οι Αλέξη, δεν ξέρω εγώ. Μην αλλάξει. Σε, σε περιορίζει. Σου λέει μην αλλάξει. Σε περιορίζει σαν άνθρωπο. Είναι σαν να σε διαλέγει όχι γιατί είσαι εσύ, αλλά γιατί φαίνεσαι κάπω έτσι. Και σε οποιαδήποτε σχέση ανθρώπων είναι λάθο αυτό, όχι μόνο για το πλασάει Και όταν είχα μάθει λοιπόν, επιστρέφω, ότι αυτό ο άνθρωπο ε, διάλεγε πολύ συνειδητά Πλασά γυναίκε, όμορφε γυναίκε, γιατί όλε οι γυναίκε είναι όμορφε, δεν είναι ότι νιώθει κάποιον εσωτερικό ανταγωνισμό ή μια ανεξήγητη έπαρση το ότι αχάλια είναι αυτέ και εγώ είμαι καλύτερη και όλα αυτά. Πώ τα διάλεξε, άρα ρίχνει και εμένα. Κάτι έσβησε μέσα μου, έσβησε, έκλεισε ο διακόπτη. Αντίστοιχα, πάντα διάλεγα ανθρώπου που δεν είχαν κάνει ποτέ κάτι με μια πλασά. Όχι και εμένα. Αλλά με, με εξήταραν. Για να μην υπάρχει μέτρο σύγκριση, για να μην υπάρχει φετίχ πιθανώ. Τύχαινε πρώτον ότι δεν θα με προσέγγιζε αποκλειστικά γιατί βλέπει το σώμα μου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ωραίο μόνο επειδή βλέπει το σώμα σου κάποιο να σε προσεγγίζει. είσαι αδύνατο, είτε είσαι παχουλό, είτε είσαι ψηλό, είτε κοντό. Ε, φρόντιζα αυτοί οι άνθρωποι να κοιτάνε εμένα. Σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπο, να του ελκύω εγώ, πραγματικά εγώ και όχι απλά κάτι που βλέπουν. Αυτό υπάρχει όταν σεξουαλικοποιούν κάτι. Όχι μόνο το πλασάρι, γενικά όταν σεξουαλικοποιούν τον γυναίκα, τον άντρα, οτιδήποτε. Εγώ το θεωρώ λίγο πρόβλημα για τη δική μου ζωή. Τώρα κάποιοι άνθρωποι το δέχονται και το γουστάρουν και όλα αυτά. Δεν μ' αρέσει να σεξουαλικοποιούμε με τίποτα. Και μόλι πρόλαβε και την επόμενη μου ερώτηση, η οποία ήταν αν οι σύντροφοί σου έχουν συνήθω ε, και αυτοί παραπάνω κιλά είναι ή τι αναλογία ενδεχομένω θα μπορούσε να υπάρχει. Mm -hmm. ε, αλλά φαντάζομαι ότι από ό,τι μου είπε, πριν Είναι όλων των πιθανών κιλών Δεν υπάρχει κάποια ροπή προς mm. ε, αδύνατους, πλασάις, ε, κανονικούς, οι μη κανονικούς κτλ Okay. μία μικρή ροπή Προς α, Προς το ότι α, Εννοείται ότι έχω κάνει κάτι με πλασάις άντρε. Δεν στέκομαι στο Με, με νοιάζει να μ' αρέσει σαν άνθρωπος Απλά ω επί το πλίστον, Οι άντρε που είχα στη ζωή μου ήτανε Αρκετά γυμνασμένη, χωρίς να το επιλέγω έτσι ότι α, έχω αυτό το θέμα. Αρκετά δύνατη, σπαγγέτι and meatballs, you know, και κανονική. Σου έχει τύχει να έχεις κάποια είτε σχέση είτε να κάνεις σεξ με κάποιον και να νιώθεις ότι ενώ σε θέλει με τα κιλά που έχεις, με το plus size, το λίγο, το πολύ, κάπως νιώθει ότι δεν μπορεί αυτό, επειδή ξέρω εγώ μπορεί να είναι σπαγκέτι, meatballs, να σταθεί δίπλα σου. Δηλαδή yeah. να θεωρεί εκείνο ότι δεν μπορεί, ότι εκείνο είναι πολύ αδύνατο πια για να σταθεί δίπλα σου. Όχι ότι εσύ είσαι αρκετά πλασάει για να σε παρουσιάσει. Και κοινωνικά και σεξουαλικά. Ποιοι μου έρχεται στο μυαλό αυτό που έχω ακούσει από ψηλέ φίλε μου, ότι κάποιοι άντρε έχουν μεγάλο θέμα με τον ένα άλλη ψηλή, όχι επειδή είναι ψηλότεροι του επειδή αυτοί νιώθουν ότι είναι πολύ κοντοί για να κάτσουν δίπλα τη έξω. Μ, όχι. Όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο να σου πω την αλήθεια. Γενικά, σκηνικά που να έχω βιώσει ρατσισμό, bullying, ε, μέσα σε μια σχέση, κάποιε προβολέ ε, που γίνονται από τι ανασφάλειε των άλλων και προσπαθούν να τι ρίξουν σε εμά, ευτυχώ δεν μου έχουν τύχει. Μου είχε τύχει μόνο μία προβολή όταν ήμουν αρκετά μικρή, τύπου 20, ας πούμε, όχι ψέματα, 18, ε, που η σχέση μου ήτανε, ήταν, ήταν κοντούλης. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Μπορεί να νιώθει εκείνο. δεν ξέρω. Και μια μέρα λέει, α, εντάξει, εγώ να ζηλεύω και εσύ πώς και δεν ζηλεύεις, τύπου είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος... Άμα βγει έξω, είμαι εμφανέστατο, ρε παιδί μου, εσύ. Ε, δεν έχω λόγο, α πούμε, να σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Όμορφα. Πολύ όμορφα. Οκ, okay, γιατί το λε αυτό, ξέρω εγώ. Τσι, το είπα, παιδί μου, εν του λόγου. Ε, το κάναμε συζήτηση αρκετά. Δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι εννοήσε κάτι τέτοιο. Αλλά χαζούλα δεν είμαι. Το εννοήσε. Το εννοήσε και όχι, δεν το εννοήσε προσβλητικά για μένα. Αντιλήφθηκα τελείω ότι είναι προβολή που κάνει απέναντί μου. Για να νιώσει καλύτερα. Και να σου πω και κάτι. Από τη στιγμή που έχουμε το, το χάρισμα, την αντίληψη τον ε, όχι τόσο εγωισμό να το αντιληφθούμε, καλό είναι να το αφήνουμε ως έχει και να μην εναντιονόμαστε. Γιατί όταν ένα άνθρωπο κάνει προβολέ πάνω μα, είναι το λιγότερο ανώριμο να κάνουμε κι εμεί εκείνον. Και μπορεί να μην είμαστε καν έτοιμοι ψυχολογικά. Οπότε αφήνουμε κάποια πράγματα να περάσουν και όσο γίνεται να είμαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό μα. Και θα προχωρήσω στο εξή ζήτημα. Έχει βιώσει κάποιο είτε πολύ άσχημο είτε πολύ όμορφο πέσιμο λόγω της εμφανισή σου. Δηλαδή είτε να έρθει κάποιος και να σου πει κατευθείαν κουκλάρα μου αυτό και να το άλλο να καταλάβεις ότι όμως το έναυσμα είναι τα κιλά. Είτε να σου πει κάτι πάρα πολύ προσβλητικό τύπου να σε απορρίψει με έξτρα προσβλητικό τρόπο επειδή έχεις κάποια κιλά ή να μιλήσετε και να δεις κατευθείαν ότι δεν παίζετε ίσα ακριβώς γιατί αυτός θεωρεί ότι εσύ είσαι υπό λόγω κιλών. έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Λοιπόν, αρχικά να πω ότι για το καθένα είναι κάτι άλλο προσβλητικό. Οκ? Okay. Σίγουρα. Ε, δεν με έχει προσβάλει κάποιος να μου πει κάτι για το βάρο μου κάτι τέτοιο και να, μα, να με απορρίψει. Αρχικά γιατί δεν ε, επιδιώκω κάποια προσέγγιση ποτέ σε άντρα. Έξω αν μου αρέσει αρκετά, που αυτό θα γίνει μέσω τη τριβή που θα έχω μαζί του. Οπότε και πάλι δεν υφίσταται κάποια προσβολή από τη στιγμή που γνωριζόμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, όμως, ο μόνο τρόπο να μ' αρέσει κάποιο άντρα και να τον πλησιάσω είναι να περνάμε αρκετό χρόνο μαζί και τότε κάπω να καλλιεργηθεί ένα συνέστημα. Ούτε θα πω ότι θα βγω έξω και θα την πέσω σε κάποιον. Α, δεν ξέρω. Δεν, δεν, είναι θέμα αν έχω ταγκάτσει ή όχι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Για μένα. Τώρα, προσβολή όμω σχετικά με το σώμα μου ε, έχω λάβει ε, το σχόλιο βιζάρες Κάθε μέρα βαριέμαι. Ναι, θα μου πει γιατί τα βγάζει όξο, γιατί θέλω. Γιατί και πού να τα πάω. Και πού να τα πάω, δανεικά τα έχω. Δηλαδή και φούτερ να βάλω. Θα φανούν τα δόλια. Οπότε εντάξει, επειδή εγώ σου δίνω το θέαμα, να το πω έτσι. Γιατί εγώ θέλω να νιώθω καλύτερα, γιατί να μου αρέσει και όλα τα συναφή. Δεν σου δίνει μωρέ αυτομάτω το δικαίωμα να μιλά τόσο εσχρά. Αυτό το θεωρώ προσβλητικό, α πούμε. Που το, το, βιώνει κάθε γυναίκα, ύψου, βάρου, κιλών, τα πάντα όλα. Αλλά εγώ το θεωρώ πράγματι προσβλητικό ένα άντρα να μην σεβαστεί πρώτον το personal space σου και να έρθει να σου μιλήσει τόσο εσχρά από κοντά. Και δεύτερον, ε, την προσωπικότητά σου ακόμη, αν το κάνει και από Instagram, Facebook, ξέρει, τέτοια φάση. Ποιο είναι το πιο συχνό στερεότυπο με το οποίο έχει έρθει, έρθει αντιμέτωπη στο κομμάτι plus size και σεξ, πέρα από αυτά που αναφέραμε στην αρχή. Αυτό που έχω ακούσει, βασικά που ακούω πολλά χρόνια και με ενοχλεί τόσο, τι καλέ τι πίπε κάνουν χοντρές Είναι τόσο σπαστικό. Τι καλέ τις πίπες κάνουν μερακλούδε. End of story. Δεν έχει χοντρή αδύνατη τα πάντα όλα. Ε, και η λένε, ας πούμε, «Ε, α πούμε, θα πάω και με τη χοντρή. Αν πάρει μια πίπα, δεν θα την γαμίσω. Είναι σε τέτοια φάση. Ναι, ε, βρε δόλια άνθρωπε. Αρχικά, ποιο θέλει να σε πιπώσει και να μην λάβει το αντίστοιχο. Αντίστοιχα, ρε παιδί μου, ένα αντίτιμο και να περάσετε και οι δύο καλά. Εντάξει, έχουν δώσει δικαίωμα και άνθρωποι που αποφασίζουν να ρίξουν τον εαυτό του γιατί δεν νιώθουν καλά. Ε, αλλά έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ κακή αντίληψη χρόνια τώρα. Και όταν ακούω αυτή τη φράση, είτε από α πούμε φίλου μου, μπορεί να ράζουν για να του ξεφύγει. Γιατί λίγο πολύ δεν τα λέει ο ένα μπροστά στον άλλον για να μην θίξει κανέναν. Ε, λίγο πολύ ωραία άντρε τα έχουν πει αυτά. Ενώ ναι, το 2021 υπάρχουν πολλοί σκεπτόμενοι εκεί έξω που όντω δεν εκφράζονται έτσι. Έχω γνωρίσει και φίλου, γιατί έχω και φίλου αρκετά μπρουτάλ που μπορεί να το έχουν πει και μπροστά μου. Ε, ε, ξέρω εγώ, σταμάτα να κάνω το πελά μου. Τι είναι αυτά που λε. Συνέλθε. Εν έτσι 2021, όπω λε, εμένα αυτό που με προβληματίζει αρκετά και το έχω σκεφτεί γιατί το έχω ζήσει και το έχω ακούσει να το λε και σε βίντεο. Είναι ότι δεν είναι λίγο κρίμα που ζούμε σε ένα κόσμο που έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους με λίγα κιλά ή μη και στο κομμάτι ας πούμε του σεξ θα αναφέρω πράγματα όπως το κρεβάτι, τα εσόρουχα πράγματα που χρειάζεσαι για να κάνεις σεξ Συγγνώμη, αλλά τώρα θα φωνάξω. Η θέση στη Ράινερ το μόνο πράγμα σε αυτό το πλανήτη που με καταπιέζει απίστευτα είναι η γαμοθέση στη Ράινερ Ιρλανδέ, αν μ' ακούς, Στρώσε αυτά τα καθίσματα γιατί δεν θα, τα ξα... δεν θα ξαναταξιδέψω από την κολοεταίρια σου Πέραν από τα καθίσματα, Τι ζώνες Είναι δυνατόν να μπαίνει σε ένα αεροπλάνο Με είχαν βάλει με έναν άνθρωπο Ήμασταν και οι δύο αρκετά ευρύχοροι Και μας είχαν βάλει μαζί ε, Δεν θα πάει σου στα τόγα με έναν αεροπλάνο Δηλαδή δεν θα χωρέσουμε δεν θα περάσουμε όμορφα. Γιατί δεν βολεύεται κανεί αυτό το ταξίδι. Γιατί κανένα δεν μπορεί να. Κάποιου πόρου ρεγαμότο. Δηλαδή, πόρου, όχι πόρου, γιατί μην και τσουβδί. Κάποιου πόρου ρεγαμότο. Κάτι. Παρ' όλα αυτά, θα σου πω, εν έτη 2021 θεωρώ ότι ο κόσμο έχει γίνει πάρα πολύ ελαστικό με τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα, θα πω. Δόξα τω Θεώ, επειδή έχουμε οικονομική κρίση, πολλοί νέοι, εγώ, εσύ και έχουμε κληθεί να κάνουμε πράγματα μόνοι μας ε, και πιο ριζοσπαστικά εντό εισαγωγικών. Να μιλήσουμε για τους εαυτούς μας, για τις ζωές μας, να επεξετανικεύσουμε κάποια πράγματα, ε, να αποδολοποιήσουμε γενικά κάποια πράγματα. Ε, και επειδή πάρα πολλοί νέοι το έχουν κάνει αυτό, με τις τόσες καμπάνιες, με τις τόσες καινοτομίε επιχειρηματικές που έχουν κάνει και προσπαθούν όλη την αγορά να την προσαρμόσουν στις ανάγκες των ανθρώπων και λαμβάνουν υπόψη την LGBTQ κοινότητα, λαμβάνουν υπόψη την plus size κοινότητα, λαμβάνουν υπόψη ανθρώπους με άλλες θρησκείες, ε, άλλα πιστεύω, άλλα δογματικά πιστεύω. Ε, θεωρώ ότι μόνο προς το καλύτερο πάμε. Βέβαια, Δε, δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Ε, δεν είμαστε και Αμερικοί, εδώ που τα λέμε. Να βγαίνει έξω και να βρίσκει king size bed στο διπλανό διαμέρισμα, ξέρω εγώ, ή στο διπλανό μαγαζί από το σπίτι σου. Αλλά και μόνο που έχουν αρχίσει να υπάρχουν τέτοια πράγματα, μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω σε όλη τη γενιά μας, μόνο στη γενιά μας, σε καμία άλλη γενιά. Γιατί υπάρχουν τόσα στερεότυπα από τους γονείς μας που έχουμε, έχουμε δείξει τόση αντίσταση για να μην μας ριζώσουν μέσα μας. Ακόμη και αυτά που ακούω σήμερα από το περιγυρό μου, από το οικογενειακό μου περιβάλλον, κάθομαι και κάνω το ξέρεις, τον το ε, αυτό που λες είναι τέρμα ξέρω εγώ. Ε, αυτό που λες είναι τέρμα ρατσιστικό. Γιατί ε, και αυτή η αντίσταση που προβάλλουμε σε γενιά γαμάει ρε φίλε. Γαμάει. Γιατί προσπαθούν να μας τα ριζώσουν από μικρά. Ακόμη και ένας πατέρας που θα πει στο παιδί του hey, ε, θα γαμίσει κανένα μουνάκι και το παιδάκι να είναι 8 χρονών. Αυτόματα του, ριζώνει το σεξισμό. Όταν αυτό το παιδάκι θα γίνει 18 χρονών και θα βλέπει ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται αυτές τις πίπες. Θα αρχίσει λίγο να μπαίνει στο κεφάλι του ότι μπαμπά, καλά τα λε, αλλά μην εκεί που είσαι. Εγώ προχωράω. Έχει ακούσει σε κάποια περίσταση στο κοντινό περιβάλλον, χονοδροφοβικέ απόψει ή τέλο πάντων κάτι στο οποίο είπε, Όπα. Προφανώ το περιβάλλον μα συνήθω μα αντιμετωπίζει με κάποια αγάπη και με κάποια στοργή και κατανόηση. Αλλά επειδή νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια συνθήκη που ουσιαστικά να συζητάνε μπροστά μα κάτι ακραία προσβλητικό για μα. Έτσι τώρα, όπω όπως το είπε, σκέφτηκα να σε ρωτήσω αν έχει γίνει τέτοια κουβέντα για plus size, για το οτιδήποτε σχετικά με αυτό μπροστά σου. Όχι, αλλά θα σου πω ποιε είναι οι πιο άβολε κουβέντε για μια πλάσα μέσα σε μια οποιαδήποτε παρέα. Ακούω. Η συζήτηση για δίαιτε και γυμναστική. Οι τόσο γυναικείε συζητήσει. Ε, δεν είναι δε αυτή τη διατροφή. Λέω τώρα να αλλάξω και να κάνω κάτι άλλο. Και μ, λέω να πάρω τώρα γυμναστήριο, γιατί ρε, έχω βάλει αρκετά κιλά. Και οι 65 κιλά. Θε να τι ρίξει μπουκέτο και να τη πει: Δε λίγο καλύτερο ότι είσαι αρχηγό. Και εντάξει, λίγη προσπάθεια, αν θε να διορθώσει τον εαυτό σου, ok do it, αλλά μην μου το εμφανίσει σαν πρόβλημα και μου το λε να σου λύσω τι ακριβώ. Τι ακριβώ σου λύσω, υποφέρω, α πούμε. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικέ αυτέ οι συζητήσει και μερικέ φορέ ξέρει ότι τι κάνει παρέα μου, γιατί κοριτσάκια είμαστε, θα υποπέσουμε και σε αυτό το σφάλμα κάποια στιγμή. Προσπαθώ να του προσγειώσω λέγοντα: ε, Ωραία, τα θα φορτωθούν φέτο έντονα χρώματα. Φτάνει, προχωράμε, γίναμε πολύ γυναίκε. εναφ. Είναι πολύ άβολο γιατί καλείσαι να συμμετέχει σε μια συζήτηση στην οποία δεν έχει κοινό ενδιαφέρον. Ο οποίο ηλί εξώναν, όντω αθλείσαι ή κάνει διατροφή, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό το think τη ζωή σου. Έχει άλλα τόσα πράγματα. Είναι σαν να σου λέω εγώ σήμερα ξύπνησα, έφαγα δημητριακά και πήγα στη δουλειά μου. Σε ενδιαφέρει, αυτά είναι τα νέα μου. Είναι, ε, αυτά ακριβώ, αυτή τη βαρύτητα έχει το πήγα γυμναστήριο ή το ξεκίνησα δίαιτα. Είναι μια φυσική διαδικασία που κάνει μέσα στην καθημερινότητά σου. Δεν είναι νέο. Και αυτό φέρνει σε μεγάλη μηχανή ανθρώπου που. Αν ακούσει δέκα άτομα να λένε Εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο, skin care, ε, το ένα το άλλο. Έρχεσαι και λε, μαλάκα, εγώ δεν έχω να πω κάτι τέτοιο. Έχω να πω ότι ε, έβγαλε καινούριο βίντεο στο YouTube. Ε, έχω έχω βγει τρία ραντεβού. Όντω, ναι, έχω βγει τρία ραντεβού. Ε, ε, έβγαλε το γατί μου στα φιλόκοκο, ξέρω εγώ. Τι. Δηλαδή, και λε, πού είναι η ουσία ξαφνικά. Μα φαίνει σε τεράστια μηχανή αυτό. Τώρα έχω ντροφοβία δεν μπορώ να σου πω ότι έχω δει ιδιαίτερη εγώ στη ζωή μου. Γιατί συναναστρέφομαι με ανθρώπου πολύ ιδιαίτερου και με ανθρώπου που είναι πάρα πολύ καλέ ψυχέ και αρκετά σεβάσμοι α, απέναντι στον άνθρωπο. Ποτέ όχι. Λίγο πριν κλείσουμε, θα σου πω τη σκέψη που κάνω. Φαντάζομαι ότι προφανώ και η απάντηση θα είναι όχι, αλλά θα ρωτήσω. Έχει σκεφτεί να δυνατήσει για να απολαμβάνει περισσότερο το σεξ ή σου έχουν πρέπει να το κάνεις για να απολαμβάνεις περισσότερο το σεξ. Λοιπόν, έχω μια κολλητή που είχε τρελή απώλεια βάρους, δηλαδή πλέον είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ε, όταν ε, τη ρώτησα, βασικά δεν τη ρώτησα πώς είναι το σεξ πια. Το έφερε η κουβέντα. ούτε, ού, 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 η κουβέντα, δεν ήταν, δεν ήταν, αυτή η ερώτηση, δεν υφίσταντο κάτι τέτοιο, μια τέτοια πορεία. Α, μου ανέφερα από μόνη τη. Ε, ξέρεις τι, τώρα που ε, κάνω και γαμώ τα σεξ. Τι άλλο ξέρω, Μαλά, τι, τι κάνει, Από τα πολύ κρεμιές Όχι. Νιώθω καλύτερα με μένα. Άρα μπορώ να, να ελιχθώ αντίστοιχα. Το ζητούμενο για να δυνατήσει κάποιο είναι η υγεία του. Όχι η σεξουαλική, η σεξουαλική του υγεία. Και εγώ, αν αντίστοιχα είχα πρόβλημα, θα κόβα τον κόλο μου με κάποιο τρόπο, κάπω από τη στιγμή που δεν μπορώ με μια απλή διατροφή. Ε, στατιστικά δεν μπορώ. Δεν, δεν υπάρχει απώλεια. Εγώ να προσπαθήσω, αλλά δεν υπάρχει δόγια η απώλεια. Θα, θα, προσπαθούσα όλο αυτό να το αλλάξω. Όχι στο Θεό, όλα πάνε καλά και αυτό το στερεότυπο θα, γίνει στο μέλλον και όλα αυτά. Δεν μου την ασφάλεια μου πληρώνει. Δηλαδή, Θεό φυλάξει. Ούτε το φαΐ σου τρώω, ούτε τίποτα. Αυτέ μαλακίες μαλακίε τέλο πάντων που έχει ο άνθρωπο τη τάση να διορθώνει ό,τι βλέπει και ξεχνάει να διορθώσει τον εαυτό του. Είναι, είναι, φοβερό αυτό το φαινόμενο. Άρα καταλήγουμε σε αυτό που αρχίσαμε με την ερώτηση. Δεν αλλάζει τίποτα το βάρος η διάθεση για τον εαυτό μας αλλάζει τη ζωή μας. Και αυτή μπορεί να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί είτε όταν είμαστε με πολλά κιλά, είτε όταν είμαστε με λίγα, είτε όταν είμαστε κοντί, ψηλοί, ιδιαίτερη, μαύρια άσπρη, κίτρινη τα πάντα όλα. Το παν λοιπόν δεν είναι πρώτα να φυξάρουμε το σώμα μας, το στυλ μας, το σπίτι μας. Το παν είναι να φυξάρουμε τη ψυχή μας. Και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Και είναι προσωπική, στην προσωπική ευχαίρεια του καθενό να διορθώσει ότι νιώθει ο ίδιο ότι είναι λάθο εκείνον και κανένα άλλο δεν έχει το δικαίωμα α, να κάνει. Α, το πούμε, ναι, α, στο πούμε, mention, ναι, στο ότι πρέπει να αλλάξει. Και να κοιτάξει τον κόλο του. Αυτό, έτσι κλείνω, ενώ ήμουν πάρα πολύ εύγλωτη. Είπα να κοιτάξει τον κόλο του και να τελειώνει. ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Ήμουν ο Αλέξανδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένη μας τη Χρυσίδα, με την οποία μιλήσαμε για το σεξ των plus size ανθρώπων και όχι μόνο και καταρρύψαμε αρκετά από τα στερεότυπα και τις παρανοήσεις που μπορεί να υπάρχουν και έξω σχετικά με αυτό. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast, και μπορείτε να μα στείλετε mail στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored, αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα. χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.